Όπως είναι φυσικό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει βιώσει την εμπειρία των ιώσεων, της γρίπης ή του κορονοϊού τους τελευταίους μήνες. Όμως η έξαρση που καταγράφεται από τα μέσα Δεκεμβρίου και συνεχίζει μέχρι και σήμερα είναι ένα θέμα που απασχολεί και αλλάζει τη ρότα της δικής μας καθημερινότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πανδημία δεν έχει ρίξει αυλαία, εξακολουθεί να υφίσταται. Όμως τώρα οι ειδικοί μιλούν για την τριδημία, δηλαδή για την παράλληλη νόσηση, την παράλληλη παρουσία του κορονοϊού, της γρίπης, αλλά και των ιώσεων. Θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους. Να πω ότι μέχρι τις 12 θα είναι αρκετοί οι εκλεκτοί καλεσμένοι που θα περάσουν για να βοηθήσουν με τα στοιχεία που θα παραχωρήσουν στη συζήτηση. Μαζί μας εδώ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, ο Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή, ο κύριος Διαμαντής Κοφτερίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Κοφτερίδη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η υποδιευθύντρια του Κέντρου Υγείας Καστελίου και Γενική Γιατρός στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου, η κυρία Ροδάνθη Πατελή. Καλησπέρα σας, κυρία Πατελή, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και το μέλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Γιάννης Τσικανδυλάκης. Κύριε Τσικανδυλάκη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Και η παρουσία του κύριου Τσικανδυλάκη ομολογεί και το λόγο ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ, γιατί έχουμε μία έξαρση στη σκιά δραματικών ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα. Θα πάμε και στα Χανιά να καλησπερίσουμε τη διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής, την κυρία Ειρήνη Λαγουδάκη. Κυρία Λαγουδάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας και από μένα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο που απόψε εφημερεύει. Να δούμε πώς εξελίσσεται η εφημερία στο Βενιζέλιο. Εκεί είναι η Γεωργία Ημακάκη, όπου θα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Πατελή και κύριοι, να ξεκινήσω με την κυρία Λαγουδάκη από τα Χανιά. Κυρία Λαγουδάκη, θέλω καταρχήν να μου δώσετε λίγο την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο των Χανίων όσον αφορά αυτή την έξαρση. Κοιτάξτε να δείτε, και στο νοσοκομείο Χανίων όπως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία και σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κρήτη, τα επίγοντα κατακλείζονται από εμπείρωτα κάθε αιτιολογίας, είτε αυτό είναι γρήπη, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη απλή ιογενή λίμωξη, είτε είναι κορονοϊός. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει σε αρκετά μεγάλη επιβάρυνση όλο το νοσοκομείο και όλο το προσωπικό και τους ασθενείς βεβαίως. Και το ερώτημα είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίζονται τι από αυτά είναι γρήπη, τι είναι κορονοϊός, τι είναι απλές λοιμώξεις και θα πρέπει να νοσηλευτούν πάρα πολλές μεγάλες ηλικίες, αλλά και πάρα πολλοί νεαροί ασθενείς, είτε παιδιά, είτε έφηβοι. Όλοι καταφθάνουν στα επίγοντα με ένα πυρετό, με ένα βήχα, με όλη την εικόνα της λίμωξης του αναπνευστικού. Κυρία Λαγουδάκη, θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε την πρώτη κάρτα. Είναι τα στοιχεία από τις παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές 4 μεγάλων νοσοκομείων της Κρήτης. Να ξεκινήσουμε με τον πρώτο πίνακα, να δούμε σήμερα πώς εξελίσσεται η πληρότητα. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη παθολογική στα Χανιά, όπου η πληρότητα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης αγγίζει το... συγγνώμη, βλέπω λάθος κάρτα. Θα ξεκινήσουμε με την πνευμονολογική του Παγνή, όπου η πληρότητα με βάση τα στοιχεία της Υγειονομικής Περιφέρειας είναι στο 88,89%. Η παθολογική του Παγνή, όπου η πληρότητα είναι στο 114,29%, σημαίνει ότι υπάρχουν υπεράριθμοι ασθενείς, παραπάνω ασθενείς από αυτούς που μπορεί να φιλοξενήσει η παθολογική του Παγνή. Στην Β' παθολογική του Βενιζελίου έχουμε 103,85%, επίσης μια κορεσμένη κλινική, ενώ στην πνευμονολογική κλινική του Βενιζέλιου η πληρότητα σε νοσούντες είναι στο 92%. Πάμε να δούμε τη δεύτερη κάρτα. Είναι η πρώτη παθολογική στα Χανιά, όπου η πληρότητα είναι στο 75%. Η πνευμονολογική στα Χανιά στο 105,56%, η αντίστοιχη παθολογική στο Ρέθυμνο στο 64%, η πνευμονολογική στο Ρέθυμνο στο 125% και η παθολογική κλινική στον Άγιο Νικόλαο στο 90,48%. Βλέπουμε δηλαδή πολύ απλά ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το 100% την πληρότητα οι πνευμονολογικές κλινικές όλων των κρητικών νοσοκομείων. Οι παθολογικές είναι στα όρια τους και δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρία Λαγουδάκη, ότι η έξαρση συνεχίζεται. Υπάρχει και η β' παθολογική, την οποία δεν αναφέρατε, στο νοσοκομείο Χανίων, η οποία έχει αρκετά μεγαλύτερη πληρότητα εξαιτίας πρόσφατων εισαγωγών. Πολλές φορές έχει ξεπεράσει και το 100%. Mm-hmm.
Όπως είπατε, και στην πνευμονολογική και στην αλφαπαθολογική το ίδιο συμβαίνει. Υπήρξαν κάποιες μέρες στις οποίες είχαμε κεράντζα, όπως σημαίνει και σε όλα τα νοσοκομεία βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε από τα Χανιά, να πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ποια είναι η εικόνα της δικής σας κλινικής, κύριε Κοφτερίδη? Η εικόνα είναι τη δείξατε. Mm-hmm. Είμαστε πλήρεις. Αυτή τη στιγμή η κλινική έχει πληρότητα πάνω από το 100%, που σημαίνει ότι υπάρχουν ασθενείς σε διασπορά σε άλλες κλινικές. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες όμως να καταφέρουμε να μειώσουμε λιγάκι αυτή τη διασπορά και να είμαστε τουλάχιστον στο χώρο το φυσικό της κλινικής. Αποτυπώνεται αυτό που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, ότι η γρήπη βρίσκεται μπροστά και οι ιώσεις βρίσκονται μπροστά από τον κορονοϊό. Δηλαδή, αυτό, αν θέλετε, και είναι ένα θετικό στοιχείο το γεγονός ότι η πανδημία πάει σε μια δεύτερη μοίρα, με δεδομένο ότι επανέρχονται οι ιώσεις και η γρήπη, που είναι και μια υγειονομική κανονικότητα στην προ-πανδημία εποχή. Είναι περισσότεροι οι νοσούντες με γρήπη ή παραμένει ο αριθμός των νοσούντων με κορονοϊό μεγαλύτερος? Ο αριθμός των νοσούντων με κορονοϊό είναι σε ιδιαίτερο χώρο, χωριστό, οπότε εκεί αποτυπώνεται ακριβώς ο αριθμός τους. Mm-hmm. Ξέρουμε πόσους ασθενείς νοσηλεύουμε. Η γρήπη δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που... γιατί δεν ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Στο νοσοκομείο τώρα στις εισαγωγές γίνεται έλεγχος βέβαια το τελευταίο διάστημα, οπότε μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Είναι λιγότεροι ασθενείς που νοσηλεύονται με γρήπη και περισσότεροι με κορονοϊό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η εικόνα όσον αφορά τον κορονοϊό είναι η εικόνα μιας δύσκολης εποχής για την πανδημία ή είναι ελεγχόμενη η κατάσταση? Είναι απόλυτα ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Εμείς στην κλινική κορονοϊού, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχουμε μια ήπια πίεση γύρω στους 15 ασθενείς. Από 12 έως 16 ασθενείς είναι στο τελευταίο διάστημα που νοσηλεύονται. Είναι υπερήλικες οι περισσότεροι? Με συνοσηρότητα υπερήλικες και με διάφορα άλλα προβλήματα, νοσοκατασταλμένοι, άρρωστοι δηλαδή, ευάλωτοι, οι οποίοι Μάλιστα. δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Κυρία Λαγκουδάκη, είναι η ίδια εικόνα και στις κλινικές των Χανίων όσον αφορά κορονοϊός γρήπη? Έτσι ακριβώς, η ίδια εικόνα είναι και σε εμάς. Από το Σεπτέμβριο, εξαιτίας της αλλαγής του επιχειρησιακού σχεδίου, είχαν δημιουργηθεί μικρές κλινικές COVID σε όλες τις κλινικές του νοσοκομείου, δηλαδή όλες οι παθολογικές. Η πνευμονολογική, η καρδιολογική, η νεφρολογική, η νευρολογική έχουν όλες επιμέρους κλινικές με προθάλαμο που νοσηλεύονται και οι ασθενείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 23 ασθενείς με κορονοϊό, διάσπαρτους στις κλινικές όλες αυτές. Οι υπόλοιποι ασθενείς με τις απλές λοιμώξεις αναπνευστικού, είτε είναι γρυπώδη συνδρομή είτε άλλες ιογενείς λοιμώξεις, είναι μέσα στις παθολογικές κλινικές. Και βέβαια εδώ σημαίνει το εξής, ότι ο μέσος όρος των ηλικιών αυτών των ασθενών είναι πολύ μεγάλος, δηλαδή είναι άνω των 80. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα τους ασθενούς αυτούς, που είτε έχουν συνοσηρότητες, είτε λόγω της ηλικίας, είτε λόγω της διαβητική, αναπνευστική, καρδιολογική ασθενής, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτοί μπορεί να έχουν μικροβιακές επιπλοκές, επιπλοκές δηλαδή από τις ιογενείς λοιμώξεις. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό και το τι ακριβώς συμβαίνει στην πρωτοβάθμια υγεία. Είναι εδώ μία εκπρόσωπος πρωτοβάθμιας υγείας, υποδιευθύντρια του Κέντρου Υγείας Καστελίου και Γενική Γιατρός στο Κέντρο Υγείας εδώ στο Ηράκλειο. Κυρία Πατελή, αυτό αποτυπώνεται και στους ασθενείς που έρχονται στα κέντρα υγείας αλλά και στο Κέντρο Υγείας του Ηρακλείου, που είναι ένας μεγάλος υγειονομικός φορέας. Ακριβώς το ίδιο ισχύει. Να σκεφτούμε ότι ίσως και να υποθέσουμε τα κέντρα υγείας είναι μία μικρογραφία των νοσοκομείων. Οι ασθενείς έχουν αντιδράσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Είναι πολύ ανήσυχοι, οπότε με το παραμικρό επισκέπτονται το κέντρο υγείας, αντίστοιχα και του Ηρακλείου και στην περιφέρεια. Με πολύ ήπια συμπτώματα και με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή με το παραμικρό, με το πρώτο σύμπτωμα, ζητάνε ιατρική βοήθεια, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται και στα κέντρα υγείας. Είναι πολύ πιο δύσκολο εκεί, γιατί τα εργαλεία που υπάρχουν εκεί, που έχει ο γιατρός, είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, όμως, θεωρώ ότι τα αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη ικανή αντιμετώπιση, οπότε υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ο οποίος απλά περιορίζεται στις γρυπώδεις συνδρομές. Αυτό από είναι. Την εμπειρία σας, βεβαίως γνωρίζω ότι δεν έχετε αρχείο πόσα είναι τα περιστατικά,
Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι ασθενείς που έρχονται είτε στο κέντρο υγείας Καστελίου, είναι ένα μεγάλο κέντρο υγείας, είτε στο κέντρο υγείας του Ηρακλείου, είναι ασθενείς που δυσκολεύονται από ιώσεις, γρήπη ή και κορονοϊό. Και απ' όλα. Υπάρχει αυτό το τρίδημο, το οποίο επικρατεί παντού. Τρίδημο, ο οποίος αναφερόμαστε στον κορονοϊό, στην γρήπη και στον συγκοιτιακό ιό, το RSV αυτό που λέμε. Και φυσικά υπάρχουν και πληθώρα άλλων ιώσεων, αλλά αυτοί είναι οι τρεις κυρίαρχοι αυτή την περίοδο. Με την πιο σοβαρή εντός εισαγωγικών, να πούμε όσο αφορά τα συμπτώματα και όχι την εξέλιξη, δεν είναι κάτι απαραίτητο, είναι η γρήπη. Ο κορονοϊός έχει αρχίσει λίγο να εξασθενεί, χωρίς όμως να μην δηλώνει την παρουσία του ακόμα και τώρα. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που έρχονται και πολλά άλλα τα οποία στο σπίτι αντιμετωπίζονται με ένα self-test μόνοι τους, οπότε δεν έχουμε εικόνα για το τι για γίνεται. Για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ακριβώς, αλλά σαφέστατα έχει εξασθενήσει και τώρα στην προσπάθεια αυτή, επειδή όλα αυτά τα τρία χρόνια της πανδημίας ήταν ο κυρίαρχος ιός, τώρα οι υπόλοιποι θέλουν και αυτοί να δηλώσουν τη δικιά τους παρουσία, οπότε έρχονται και γίνονται πιο επιθετικοί, με προβλήματα, επειδή όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι παρέμειναν στα σπίτια τους, χρησιμοποιούσαν τα μέτρα προστασίας, οπότε είχαμε μία πτώση των αντισωμάτων σε όλες τις ηλικίες, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε ένα εξασθενισμένο οργανισμό, επειδή δεν έχει έρθει σε επαφή με αυτές τις ιώσεις αυτά τα τρία χρόνια. Άρα να υπάρχει μια πιο επιθετική συμπεριφορά των ιώσεων. Τώρα υπάρχει μια επιθετική συμπεριφορά και πιο δύσκολη έτσι όπως την αντιμετωπίζει ο κόσμος. Χωρίς όμως αυτό να ισχύει. Και βεβαίως έχουμε τις ελλείψεις, κυρία Τσικανδυλάκη, σε πολύ απλά σκευάσματα, ακόμα και σε αντιπηρετικά. Από την τελευταία φορά που έχουμε μιλήσει, έχει βελτιωθεί καθόλου η εικόνα? Δυστυχώς όχι. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 700 φάρμακα που έχουν πρόβλημα, εκ των οποίων 390 έχουν απαγορευτεί οι παράλληλες εξαγωγές. Στα υπόλοιπα υπάρχει μια ροή η οποία θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ προβληματική και δύσκολα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουμε αυτό το διάστημα με ιώσεις, με βροχιολίτιδες, ακόμη και αντιπηρετικά. Έχουμε πρόβλημα. Αληθεύει ότι αντιμετωπίζετε και ένα επιπλέον πρόβλημα οι φαρμακοποιοί, ότι έρχονται ασθενείς οι οποίοι σας ζητούν να τους δώσετε αντιβιώσεις, γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα θωρακιστούν ακόμα και από μια απλή ιώση? Όχι. Έχει ευτυχώς ότι αυτό το θέμα νομίζω ότι έχει λυθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αν κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν, κακώς το κάνουν. Η απόφαση που πήρε ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, στο να απαγορεύσει τη χρήση, η χωρίση αντιβιωτικών χωρίς συνταγή, νομίζω ήταν πάρα πολύ σωστή. Οδήγησε σε μία μείωση, αν θυμάμαι καλά, κ. Κοφτερή, γύρω στο 30%, αν θυμάμαι καλά, της χρήσης των αντιβιωτικών στη χώρα μας και νομίζω ότι θα μειωθεί ακόμη περισσότερο για ανθρώπους που δεν το χρειάζονται, έτσι. Μάλιστα. Δεν νομίζω, όχι. Λέω να πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η εφημερία σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Κρήτης. Απόψε στο Ηράκλειο εφημερεύει το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Γεωργία η Μακάκη. Νωρίτερα συνομίλησε και με ανθρώπους που βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ζητώντας βοήθεια από τα επίγοντα. Μαζί της είναι και ο πρόεδρος των εργαζομένων του Βενιζέλιου, ο κύριος Μενεγάκης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου η κατάσταση πραγματικά είναι ασφιχτική, οι αντοχές όλων δοκιμάζονται, υπάρχει μεγάλη πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας λόγω ιώσεων, κορονοϊού, γρήπης και όχι μόνο. Να πούμε ότι και από το πρωί υπάρχει μεγάλη προσέλευση του κόσμου, Μάνο εδώ στα ΤΕΠ του Βενιζέλιου, μιλάμε για 100 άτομα, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει τον αριθμό των 100 ατόμων. Αντίστοιχος είναι ο αριθμός και στην παιδιατρική, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο κύριος Μενεγάκης, ο οποίος να πούμε ότι εργάζεται και σαν ΤΕΠ, ο οποίος θα μας δώσει και εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Μενεγάκη, ασφιχτική πραγματικά η κατάσταση, έτσι? Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και σε όλους τους καλεσμένους σας. Η κατάσταση πραγματικά το τελευταίο διάστημα είναι ασφιχτική. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια μεγάλη πίεση που αφορά όχι μόνο το δικό μας νοσοκομείο αλλά και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας λόγω του ακριβώς του κορονοϊού, της γρήπης και όλων των άλλων λοιμώξεων. Όντως είναι η κατάσταση λίγο αρκετά επικίνδυνη αυτή τη στιγμή όσον αφορά το σύστημα.
Πιστεύω τώρα βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε δει και το χειρότερο πρόσωπο από τη στιγμή που ο καιρός τώρα αρχίζει πλέον και χειμωνιάζει στην ουσία και ίσως το επόμενο διάστημα θα δεχτούμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Κύριε Μενεγάκη, η απόψινή εφημερία είναι μία εύκολη εφημερία στο Βενιζέλιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν σας ζητούσα χοντρικά να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση στα ΤΕΠ. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή τώρα που μιλάμε είναι καλή σχετικά η κατάσταση σε σχέση με το πρωινό. Εγώ έφυγα γύρω στις 5 η ώρα και ήταν η κατάσταση πολύ ασφυκτική με το ΕΚΑΒ να φέρνει συνέχεια περιστατικά και κόσμο να συσσωρεύεται στο παθολογικό ιατρείο και στο παιδιάτρικο. Να πούμε μάλλον ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στη Β' παθολογική, αγγίζει το 103,85%. Mm-hmm. Τώρα μιλάμε για πληρότητες 100%, υπερπληρότητες. Όμως μάλλον τι θα συμβεί τον επόμενο μήνα, οπότε θα έχουμε κορύφωση του φαινομένου. Πιθανόν να δούμε και ουρές ΑΤΕΠΕΣ, δεν είναι κύριε Μενεγάκη? Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα και άμα κάνουμε τη σύγκριση με τα περισσινά αστεία του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου θα δούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση. Όταν το Δεκέμβρη πέρσι ήταν 490 άτομα η προσέλευση και τώρα ήταν στα 630, τώρα μέσα στο Γενάρη και από όπως βλέπω την κίνηση ειδικά στο παθολογικό ΤΕΠ αλλά και στο παιδιάτρικο φαντάζομαι ότι θα ανεβούν πάρα πολύ τα περιστατικά και υπάρχει όντως μεγάλη πίεση και στη διαλογή. Αλλά και ουρές κάποιες στιγμές σχηματίζονται και στο παθολογικό ιατρείο, γιατί έρχονται ΕΚΑΒΤ, με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα. Έχουμε μια μικρή δυσκολία με την σύνδεση. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Κυρία Λαγουδάκη, είδαμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει από αυτό το 24ωρο στην παθολογική, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δεν διαφοροποιείται η εικόνα και στο νοσοκομείο των Χανίων? Καθόλου. Ακριβώς η ίδια εικόνα είναι και σε εμάς. Τα επίγοντα είναι ασφυκτικά γεμάτα και στο παιδιατρικό και στο παθολογικό κυρίως. Τα ΕΚΑΒ το ένα μετά το άλλο συνήθως με τους ηλικιωμένους, με εμπείρετα ή με δύσπνιες. Περιττώ να σας πω ότι ας πούμε για τη χθεσινή εφημερία που η χθεσινή παθολογική κλινική που εφημέρευε έβαλε γύρω στα 10 περιστατικά, τα 7 αφορούσαν εμπείρετες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Και όλα τα περιστατικά των παθολογικών κλινικών, πάνω από το 60% αφορούν λοιμώξεις αναπνευστικού, δύσπνιες, το πνευμονολογικό είναι γεμάτο. Ναι, υποθέσω ότι βλέπετε και πολλά παιδάκια με τους γονείς τους που έρχονται αυτή την περίοδο εκεί. Βέβαια, και τίθεται ένα ερώτημα τι θα γίνει με τη σχολική κοινότητα. Και να φανταστείτε ότι τώρα μόλις που και μετά τις γιορτές που άνοιξαν τα σχολεία, οπότε φανταστείτε εκεί ο συνωστισμός στις σχολικές αίθουσες. Οπότε όλο αυτό θα μεταφερθεί στα σπίτια και εκεί θα πρέπει, δηλαδή μια παράκληση και προς όλες τις οικογένειες να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Τα παιδιά όλα είτε είναι σε παιδικούς είτε είναι σε δημοτικά με μεγαλύτερα γυμνάσια ηλίκια. Είναι λογικό ότι μεταφέρουν τις λοιμώξεις μεταξύ τους και επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι είναι τόσο κρίμα να έρχονται σε επαφή με τα παιδιά αυτά. Οι περισσότεροι που έρχονται έχουν να μας πούν ότι το εγγονάκι μου ήταν άρρωστο, ο γιος μου κτλ. Οπότε εκεί είναι πολύ σημαντικό να δείξουν τη δέουσα προσοχή όλες οι οικογένειες. Θα επιστρέψουμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και τη Γεωργία Τιμακάκη. Γεωργία. Βεβαίως, μάλλον να δώσουμε και κάποια στοιχεία στον κόσμο για να καταλάβουμε και το πρόβλημα σε αριθμούς. Να πούμε ότι μέσω όρος ΑΤΕΠ έχουμε 500 με 600 ασθενείς. Το περασμένο Νοέμβριο είχαμε 5.500 ασθενείς ΑΤΕΠ, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο είχαμε 6.030 ασθενείς. Μιλάμε για 500 ασθενείς παραπάνω. Και ένα ακόμη στοιχείο, μάλλον που είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε επίσης στις τηλεθεατές το τι ακριβώς συμβαίνει. Το Δεκέμβριο του 2021 είχαμε 4.900 ασθενείς ΑΤΕΠ, ενώ το Δεκέμβριο του 2022 είχαμε 6.030 ασθενείς, μάλιστα. Πάνω από 1.000 ασθενείς. Ένα ολόκληρο μεγάλο χωριό περνάει καθημερινά από την εφημερία του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Έτσι. Δεν διαφοροποιείται η εικόνα στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Ένα τελευταίο. Και μιλάμε για μια εικόνα. Ναι. Όχι, Γεωργία, ολοκλήρωσε. Μιλάμε για μια εικόνα. Ναι, και μιλάμε για μια εικόνα μάνο που είναι ασφυκτική από το Δεκέμβριο, που έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ. Για παράδειγμα, στις 28 Δεκεμβρίου η πληρότητα στην παθολογική ήταν 134% και συνεχίζεται. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει μια συνεχής πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας σαν νοσοκομεία και δεν ξέρουμε και τι θα επικρατήσει τον επόμενο μήνα. Κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τους ασθενείς που μιλήσαμε το μεσημέρι. Πολλοί έρχονταν μάνο εδώ στο ΑΤΕΠ. Περιμέναν 4 με 5 ώρες, δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν και τελικά φεύγανε και μας είπαν ότι θα πάνε σε ιδιώτη γιατρό.
Υπήρχε μεγάλη ταλαιπωρία και αγανάκτηση από τον κόσμο. Και αυτό που ζητούν είναι περισσότερο προσωπικό, περισσότερους γιατρούς, γιατί ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έτσι, κύριε Μενεγάκη, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι όταν συσσωρεύεται ένας μεγάλος αριθμός ασθενών και ταυτόχρονα έρχεται και το ΕΚΑΦ, αναγκαστικά η αναμονή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να υπάρχει. Όντως χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό και ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό για να μπορούμε να αποκριθούμε σε αυτή την πίεση. Απλώς και ο κόσμος θα πρέπει να προτιμήσει ίσως και κάποιους γιατρούς εξωτερικούς όταν πραγματικά δεν έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή ένας άλλος λόγος που υπάρχει αυτή η αυξανόμενη κίνηση είναι ότι και όσον αφορά τα παιδιατρικά περιστατικά όσο και τα παθολογικά, λόγω ακριβώς του να μην πάει ο κόσμος να πληρώσει λόγω έλλειψης χρημάτων, προτιμά για οποιοδήποτε λόγο και ίσως για λόγο που δεν είναι τόσο σοβαρός, μάλιστα, επισκέπτε τα νοσοκομεία, στο οποίο μπορεί όμως να κοίτα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την Γεωργία Τιμακάκη και τον κύριο Μενεγάκη. Η Γεωργία βρέθηκε το πρωί μέχρι και το μεσημέρι στο εφημερεύον Βενιζέλιο νοσοκομείο. Πάμε να δούμε τι της είπαν οι πολίτες. Και εγώ πήγα εκεί μέσα, δεν μπορούσα και φεύγω τώρα. Είναι πολλά άτομα κάτω? Πολλά. Δηλαδή τι αριθμό έχει, δηλαδή πάνω από 50 άτομα είναι? Είναι 200, 250. Ναι, είναι γεμάτο, ούτε για τρεις δεν μπορούν, ούτε τίποτα. Και εγώ πήγα, ήρθα πρωί, περιμέναμε και τώρα, τώρα θα φύγω. Πόσες ώρες περιμένατε? 4 ώρες. Μέχρι και πρωί είμαι εδώ. Και ποιον αριθμό είχατε? 138. Και ήταν ποιο νούμερο τώρα, ποιο νούμερο είναι? Εκεί πάει... Ακόμα 50. Ακόμα 50. Ναι, δε, ναι, δε. Και τώρα τι θα κάνετε? Τι να κάνω, να πάω στο σπίτι, να πίνω τσάι, ο Θεός ξέρει τι να κάνω. Τι συμπτώματα έχετε εσείς? Με το, και πουνάει χιλιά και κρυώνουμε έτσι. Τις ιώσεις, εντάξει, εγώ ήμουν κρυωμένη, πήρα την αντιβίωση στο σπίτι μου και... Γίνει και καλά, τι κάνει αφού είναι γεμάτη κλινική? Δεν προχωράει, ναι. Εγώ σας λέω αυτά που είδα τώρα. Λέω μάλλον με στον άντρα μου που περνούσαμε στη διαδρόμη, λέω τι τα κόσμο, πώς θα εξυπηρετηθεί τώρα αυτό το κόσμο. Πόσα άτομα είδατε, πολλά άτομα? Τουλάχιστον 100 άτομα. Και πρέπει να βάλουν γιατρούς, να κάνουν. Να το προωθήσουν το πράγμα δηλαδή. Να μην ταλαιπωρείται τόσο ο κόσμος. Εγώ είχα κρυώσει και ήμουν σε αθλία κατάσταση. Αλλά. Με την αντιβίωση, με το σπίτι μου, με το γιατρό, το ιδιωτικό, ξέρω εγώ, μου πέρασε. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ αφιστική η κατάσταση και υπομονή. Πιστεύω ότι κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι μέσα, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Κάνουν τα δύνατα δυνατά, πιστεύω. Καταλαβαίνω ότι και για ένα απλό συνάχη έρχονται στο νοσοκομείο. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να ας καθόμαστε και λίγο στο σπίτι. Να δούμε πώς θα πάει μερικές μέρες και βλέπουμε. Όπως μας συνιστούν και οι δικοί μας γιατροί, ο προσωπικός μας γιατρός. Υπάρχει παντού, σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχει ταλαιπωρία. Τι να κάνουμε? Πώς δεν μας ανησυχεί? Όλο τον κόσμο ανησυχεί. Έχω το παιδάκι μου τώρα άρρωστο. Ναι. Με πυρετό. Με πυρετό, βήχα, εμετό. Του έχετε κάνει τεστ για COVID? Για τεστ COVID? Όχι, δεν έχουμε κάνει. Δεν μπορώ να μπω, κορίτσι μου, σε αυτή τη διαδικασία. Με τον COVID μας έχουν τρελάνει. Εγώ έχω κάνει το εμβόλιο μου. Και σε ζητώ σε όλους να το κάνουν. Βεβαίως ενοχλεί η κατάσταση, διότι από ό,τι βλέπω εδώ δεν βρίσκουν πάρση να παρκάρουν. Πολλά αυτοκίνητα. Πολλά αυτοκίνητα. Ναι. Οπότε φαντάζεσαι τι γίνεται μέσα. Μέσα θα γίνεται ο χαμός. Και με τα παιδιά μου προχθές ήταν και τα δυο χάλια. Ναι. Και κολλήσαμε και εμείς και γρήπες και αυτά όλα. Ναι. Υπομονή θέλει και φροντίδα. Και την ίωση την περάσετε ελαφρά? Όχι, 3 εβδομάδες είχα τη γρήπη. 3 εβδομάδες. Του μωρό, 4 μηνών μωρό, είχε γρήπη, 2 εβδομάδες. Η αδερφή του πιο μεγάλη και αυτή είχε γρήπη. Όλοι είμαστε, κολλήσαμε όλοι. Και πήγατε στο νοσοκομείο ή πήγατε σε ιδιώτες? Όχι, τίποτα. Στο σπίτι τη βγάλαμε έτσι.